Μαρία μου, εσύ ξεκίνησες από την οικογενειακή επιχείρηση και κάποια στιγμή, γιατί η ζωή μας κάνει βόλτα, όπως πολύ σωστά μου είχε πει μια φίλη, ναι, βρέθηκες στη Σανγκάη, εξού και το υπέροχο mariasanghai.com, για το οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Την ιστορία σου, παρακαλώ. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με την κεραμική? Χριστίνα, πάντα είχα την ανάγκη να κάνω πράγματα με τα χέρια μου. Παρόλο που σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων για να αναλάβω την οικογενειακή επιχείρηση, πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Έτσι, κάποια στιγμή πριν την πανδημία, βρέθηκα σε ένα εργαστήριο κεραμικής και έπιασα για πρώτη φορά πύλο στα χέρια μου. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Αμέσως ένιωσα ότι ο πυλός είναι ένα υλικό τόσο ζωντανό, τόσο εύθραυστο, μα και τόσο δυνατό, όπως ακριβώς είναι και η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικά στην περίοδο της εγκυμοσύνης μου ένιωθα το ίδιο ακριβώς συνέστημα. Εύθραυστη αλλά και συνάμα δυνατή. Οπότε, παίρνοντας έμπνευση από αυτό, ξεκίνησα να κάνω κάποια δοχεία. Με στήθη επάνω. Και λόγω της καραντίνας που ήρθε μετά, είχα την ευκαιρία να εξελίξω πάρα πολύ τη δουλειά μου, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μέσα στο σπίτι στην καραντίνα είχα πάρα πολύ χρόνο και δούλευα πάρα πολύ. Οπότε με το τέλος της καραντίνας είχα αποφασίσει πως ήθελα να ασχοληθώ με την κεραμική επαγγελματικά. Ξέρεις πού με παραπέμπει τώρα η γυναίκα με τα στήθη? Τα στήθη μάλλον, όχι η γυναίκα με τα στήθη. Στην Κνωσό, γι' αυτό είπα η γυναίκα με τα στήθη. Ναι, και τα φίλια στα χέρια. Τα στήθια έχουν πιο πολύ να κάνουν για μένα όταν το ξεκίνησα με την εγκυμοσύνη. Και η συλλογή μου αυτή είναι εμπνευσμένη από τάματα. Γιατί αν δεις τα έργα μου, έχω πάνω αυτιά, μύτες, στήθη. Βλέπουμε εικόνες, να ξέρεις, γιατί δεν έχεις νομίζω οπτική επαφή με την εκπομπή. Όχι, δεν έχω. Βλέπετε εικόνες από τα έργα. Βλέπουμε την τελευταία σου συλλογή, το body parts. Ωραία, ναι. Αυτή τη συλλογή την έχω ονομάσει body parts, γιατί είναι εμπνευσμένη από τα τάματα που βρίσκουμε σε πολλά αρχαιολογικά μουσεία. Οι αρχαίοι Έλληνες συνήθιζαν να φτιάχνουν τάματα και να τα προσφέρουν στους ναούς, είτε για ιατρικούς λόγους, είτε έτσι, ας πούμε, τα αυτιά για να εισακουστούν οι προσευχές τους. Οπότε, εμπνευσμένη από αυτό, έφτιαξα αυτή τη συλλογή και έχω πάρει μέρος και σε διάφορες εκθέσεις, όπως στο Μιλάνο πέρυσι το Σεπτέμβριο, στο Design Week, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, αλλά και σε κάποιες εκθέσεις εδώ, στην Αθήνα. Στο κεραμικό design, στο Monk One Studio, στην έκθεση Emergency, στη Sealed Earth Gallery. Δεν μου λες τώρα, πες μου για το όνομα, ρε παιδί μου, του site και γενικά για το πώς έχει συνδεθεί με τη Σανγκάη. Κοίτα, στη Σανγκάη έχει πολύ πλάκα, γιατί... Μ' αρέσει και περίμενε, γιατί το είπα λάθος. Το είπα λάθος, καταρχήν. Δεν είναι Σανγκάη, έτσι. Διόρθωσέ με. Ναι, δεν είναι Σανγκάη. Διόρθωσέ με, όμως. Είναι Σανγκάη. Σανγκάη. Καλύτερο. Ζούσα 8 χρόνια στη Σανγκάη, οπότε έχει πολύ πλάκα. Κάθε φορά που ερχόμουν στην Ελλάδα, οι φίλοι μου έλεγαν ήρθε η Μαρία, ποια Μαρία, γιατί το Μαρία είναι όνομα πολύ κοινό στην Ελλάδα. Και η Μαρία Σανγκάη, οπότε μου έμεινε αυτό και το κράτησα τελικά. Και πάρα πολύ καλά έκανες. Πόσα χρόνια έμεινες? 8 χρόνια. Κάθε φορά που το ακούω εντυπωσιάζομαι, ενώ το ξέρω ναι, πολλά ναι, χρόνια. Ήταν τώρα πολύ ωραία εμπειρία, Χριστίνα. Άλλο πράγμα, Είναι άλλο πράγμα, ναι, άλλη κουλτούρα τελείως στην Κίνα. Βέβαια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πάρα πολύ... η κινέζικη κουλτούρα είναι από τις πιο αρχές στον κόσμο, μαζί με την ελληνική. Και είναι μαζί mix and match το σύγχρονο με το αρχαίο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τα ταξίδια που έκανα εκεί, που μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω, ήταν κάτι το φανταστικό. Το θέμα είναι πώς και δεν... Εμπνεύστηκα από την Κίνα, Όχι. Πώς και δεν εμπνεύστηκες από την Πορσελάνη, να το ρίξεις την Πορσελάνη. Ναι, μάλλον είναι πιο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ ωραίο υλικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δουλέψεις. Το φαντάζομαι. Ειδικά χειροποίητο. Γιατί εμένα τα έργα μου όλα είναι χειροποίητα. Τα φτιάχνω με την αρχαία μέθοδο. Την ονομάζουμε μακαρόνι αυτή τη μέθοδο. Για πες μου δηλαδή, λίγο. Δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε. Κάνουμε τον πυλό σε σχήμα μακαρόνι. Το χτίζουμε γύρω-γύρω και το δίνουμε σχήμα. Η πορσελάνη είναι δύσκολο να δουλευτεί η χειροποίητη. Θέλει πολλή εμπειρία. Και φαντάζομαι ότι επειδή είναι και πολύ πιο εύθραυστη, δεν θα είναι πολύ πιο εύθραυστη, έχει πολύ πλαστικότητα, καταραίει όταν προσπαθείς να τη χτίσεις. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς με τον πυλό. Όμως στο μέλλον, γιατί όχι.
Και αν και έχω φτιάξει κάποια κοσμήματα από πορσελάνη, όπως αυτό που φοράω, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπω μια χαρά. Σκέφτομαι την αλληλουχία με την γενική ψυχολογία. Προτιμώ τον πυλό τώρα που το ξαναφέρω στο μυαλό μου, γιατί καλύτερο το πιο ανθεκτικό υλικό, γιατί πορσελάνη κατευθείαν κομμάτια, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Ναι, η πορσελάνη είναι πολύ εύθροστη. Ο πυλός όμως είναι ένα υλικό που μπορεί να το δουλέψει ο καθένας και σαν χόμπι. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες ο πυλός, μπορώ να πω. Γιατί είναι ένα υλικό που πρέπει να κάνεις focus όταν το δουλεύεις και αδειάζει τη σκέψη σου, αδειάζει το μυαλό σου. Τώρα βάζω ένα χαρτί που έχω στο χέρι μου ακριβώς κάτω από το αγγείο που έχεις στη βιβλιοθήκη σου, που είναι τι, για να το απομονώσω. Πες μου, βλέπετε πίσω το αγγείο. Πες μου ότι δεν είναι δικό σου τώρα και ότι γίνομαι ρεζίλη και δεν το δείχνω. Δικό σου δεν είναι? Ναι, είναι δικό μου, είναι δικό μου. Ορίστε, τα αυτιά. Πολύ μας ακούνε. Είναι τα αυτιά. Αυτά συγκεκριμένα τα αυτιά είναι τα αυτιά του άντρα μου. Αυτά δεν περιμένω να το ακούσω. Ωραία, τα βρίσκω. Χρησιμότατα. Μπορώ να φτιάξω και τα δικιά σου, Χριστίνα. Αλήθεια το λες? Ή τα στήθη σου, αν θέλεις. Λοιπόν, περίμενε. Όπα. Είδατε τι ωραίες ιδέες έχουμε εδώ. Ακούω.